Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα επιστολών από αγνώστους που κινητοποίησαν εξειδικευμένα κλιμάκια της 3ης ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, που βρέθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων και στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου για να διαχειριστούν την κρίση. Σκηνές και εικόνες πρωτόγνωρες για την Κρήτη. Άνδρες της ΕΜΑΚ με προσοχή ελέγχουν τα ύποπτα αντικείμενα για τυχόν ραδιοβιοχημική απειλή. Φτάσαμε στο σημείο 12 άντρες με 4 οχήματα από την υπηρεσία μας, από τη μονάδα μας. Τηρήσαμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για άγνωστες ουσίες, μιας και δεν γνωρίζαν να μας πούνε τι ήταν το περιεχόμενο του φακέλου. Ένα τμήμα της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου αποκλείστηκε μόλις ο κλητήρας το πρωί της Παρασκευής εντόπισε ύποπτη επιστολή αντίστοιχη όσων έλαβαν έτερα πανεπιστήμια της χώρας. Ένας τέτοιος φάκελος έχει αποσταλεί και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Αμέσως αποκλείστηκε ο χώρος, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ήρθε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο που απολύμανε το χώρο και έλαβε όλα τα μέτρα ασφάλειας που ενδείκνυνται. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ φρόντισαν να συσκευάσουν με ειδικά υλικά τις επιστολές, με το τελικό δέμα να παίρνει τον δρόμο για το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο θα εξετάσει το περιεχόμενο των ύποπτων αντικειμένων που σήμαναν τον συναγερμό. Κάναμε κατά γράμμα όλο το πρωτόκολλο που βλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το συσκευάσαμε εντός δοχείων κατάλληλων για αυτές τις διαδικασίες. Και αφού το απολυμάναμε, το παραδώσαμε. Ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνος Πανουδάκης, κατέθεσε ενδελεχώς στο Τμήμα Ασφαλείας Ρεθύμνου τα όσα συνέβησαν στην Πανεπιστημιούπολη, με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν μπορεί κάποιος παρά μόνο να εικάσει, γιατί τα πανεπιστήμια της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο αγνώστων, με τον ίδιο φερόμενο αποστολέα από την Ινδία και σε όλες τις περιπτώσεις με παραλήπτες τους Πριτάνης. Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες ώστε να καταλάβουμε γιατί επελέγησαν τα ελληνικά πανεπιστήμια για αποστολή τέτοιου είδους δεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο της Πανεπιστημιούπολης στο Ρέθυμνο λειτουργήσε σήμερα κανονικά, ενώ σε καραντίνα θα παραμείνει το γραφείο του κλητήρα έως ότου το χημείο του κράτους αποφανθεί για το αν υπάρχει κάποια απειλή για την υγεία ή όχι από τις επιστολές. Ο χώρος αποκλείστηκε και όλοι αντέδρασαν επαγγελματικά και ήρεμα. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου στο λοιπό κομμάτι συνεχίζεται κανονικά.